Ίσως να έχετε ξανακούσει για αυτή την άσκηση που βάζω στο δεύτερο έτος. Θέλω να πάτε στη Λαϊκή και να σταθείτε σε κάποιο πολιτή. Θέλω να παρατηρήσετε προσεκτικά κάθε του κίνηση. Αφού το κάνετε αυτό, θέλω να κρατήσετε σημειώσεις για όλες σας τις παρατηρήσεις και ύστερα να γυρίσετε πίσω. Σας δίνω μία ώρα. Στις 12 να είστε εδώ. Χριστό, έλα να μας διαβάσεις και εσύ τι έγραψες. Ένας νεαρός άντρας γύρω στα 24, μελαχρινός με καστανά μάτια και παρά την νεαρή ηλικία, το πρόσωπό του έδειχνε αρκετά κουρασμένο και γερασμένο παράλληλα. Ταυτόχρονα δηλαδή. Αν και το βλέμμα του φαινόταν ιδιαίτερα σκληρό, παρόλα αυτά, τα μάτια του προόδιδαν έναν πονεμένο άντρα που πιθανόν τον είχε πληγώσει κάποιος ανεκπλήρωτος έρωτας. Ίσως με κάποια νεαρή. Κάπνιζε μανιωδώς, σαν να περίμενε ότι ο καπνός θα γεμίσει το κενό που νιώθει μέσα του. Και θα το απαλύνει τον πόνο. Δεν κοίταζε ποτέ στα μάτια τους άλλους, σαν κάτι να το φόβιζε. Σαν κάτι να μην του άρεζε σε αυτό. Ίσως ο ίδιος του εαυτός. Συγχαρητήρια, Χρήστο. Συνέχισε έτσι. Οκ. Νομίζεις. Μη φεύγεις ρε εσύ. Έλλη, στάσου ρε. Έλλη. Άγγελο. Τώρα. Έλα μιλώ, μιλώ εγώ. Όταν θα το μιλώ, έλα πάρε, πάρε. Χρήστο, και εσύ Στάσπας. Οπ, τι είναι αυτό? Γουακαμόλε. Τα λέμε.